Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα παραλαμβάνει τα τελευταία 6 Ραφάλ, όλα δείχνουν πως η τουρκική αεροπορία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση των ευρωπαϊκών μαχητικών Eurofighter, κάτι που διαμηνεί η ίδια η Airbus παρά τα πολιτικά εμπόδια, κυρίως από τη Γερμανία. Αυτή η είδηση προκύπτει από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Σίμον Ουάρτ, υπεύθυνος της Airbus στην Τουρκία, στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα αεροναυτικών θεμάτων tolgaosbek.com. Η Airbus, η οποία διαδραματίζει κέριο ρόλο στην κοινοπραξία του προγράμματος Eurofighter, παρά τις γερμανικές αντιστάσεις, φαίνεται πρόθυμη να λειτουργήσει ως γέφυρα για την αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας, δείχνοντας πως η βιομηχανία συχνά παίζει το δικό της ρόλο στην άρση πολιτικών εμποδίων. Η Airbus παρέχει μεγάλη υποστήριξη για να ξεπεραστούν τα προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο. «Μπορεί να δούμε το Eurofighter στην Τουρκία σύντομα», σημείωσε. Συγκεκριμένα, ο Βαντ ανέφερε ότι η Τουρκία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά 20 Eurofighter σε πρώτη φάση, με ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι τα 40 στο μέλλον. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με τον Τούρκο Πρόεδρο να έχει συζητήσει προσφάτως το ζήτημα και με τον καγκελάριο Σόλτς. Ο Βαντ αναφέρθηκε και στο σχέδιο της Τουρκίας για την ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών Tanker, επισημένοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μετά τα μαχητικά αεροσκάφη. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά 7 νέων αεροσκαφών και η Airbus συζητά διάφορες επιλογές όπως η καινούργια ή μεταχειρισμένα αεροσκάφη και διαφορετικούς τύπους κινητήρων. Ο Βαρντ επίσης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ισπανίας να μεταβιβάσει παραγγελίες Α400M προς την Τουρκία με αντάλλαγμα την αγορά του εκπαιδευτικού αεροσκάφου Hurricane, αλλά υπογράμμισε ότι πρόκειται για διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η τουρκική αεροπορία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη χρήση του μεταγωγικού αεροσκάφους A400M, το οποίο προσφέρει σημαντική ευελιξία στις στρατιωτικές αποστολές της χώρας. Ωστόσο, η συνέχιση τέτοιων προγραμμάτων εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες, καθώς η Τουρκία αντιμετωπίζει προϋπολογιστικές δυσκολίες. Το κύριο πρόβλημα σε τέτοια έργα είναι τα χρήματα και ο προϋπολογισμός. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και η Τουρκία σφίγγει το ζωνάρι όσο αφορά τον προϋπολογισμό. Προς το παρόν, ωστόσο, το έργο προτεραιότητας της Τουρκίας είναι τα μαχητικά αεροσκάφη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.